Θα μπούμε ένα ερώτημα. Γιατί αλλάζετε τον εκλογικό νόμο για δήμους και περιφέρειες? Η απάντηση βρίσκεται στο ίδιο το εκλογικό σύστημα που προτείνετε. Επαναφέρεται ένα προκλητικό εκλογικό σύστημα που η πρώτη δύναμη με ποσοστό 43% γίνεται παντοδύναμη. Θα εκλέγεται δήμαρχος και περιφερειάρχης. Τη στιγμή που επεμβαίνεται ομάς στο κάθε σύλλογο, στο κάθε συνδικάτο εργαζομένων, απαγορεύοντας να κηρύξουν απεργία με ένα τέτοιο ποσοστό, ας είναι το μεγαλύτερο, δεν το αποδέχεστε όμως στην προκειμένη περίπτωση. Και ακόμα και να αποφασίσουν απεργία ομόφωνα, στις περισσότερες περιπτώσεις την πάτε και τη βγάζουν τα δικαστήρια παράνομη και καταχρηστική. Και τώρα συζητάτε να απαγορευτεί να επανακηρύσετε η απεργία από δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συζητάτε να το περάσετε σε αυτό το αντεργατικό τερατούργημα. Τελικά, θέλετε να περάσετε μια ακόμα χοντρή αλυσίδα για να στραγγαλίσετε το δικαίωμα της απεργίας των εργαζόμενων. Ο σχεδιασμός σας θα ακυρωθεί στην πράξη. Δεν θα περάσει. Απάντηση θα πάρετε στα συλλαλητήρια στις 3 Ιούνιου και στην πανελλαδική απεργία στις 10 του Ιουνίου, όπου αποφασιστικά στέλνουν μήνυμα οι εργαζόμενοι ότι σκλάβοι στον 21ο αιώνα δεν θα γίνουν. Τι κάνετε επίσης? Βάζετε το όριο του 3% για την εκλογή Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβούλου. Επιδιώκετε να μην έχετε στα πόδια σας την αγωνιστική και ανυποχώρητη στάση των κομμουνιστών και των λαϊκών αγωνιστών που συνεργάζονται μαζί τους, από όποια θέση, είτε πλειοψηφίας είτε μειοψηφίας, υπερασπίζοντας πάντα τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Ταυτόχρονα, μειώνετε τις έδρες σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια που σε συνδυασμό με το όριο του 3% θα αποκλείσετε δυνάμεις ακόμα και αν υπερβούν αυτό το 3%, μπορεί να είναι και 5%, ειδικά σε μικρούς και μεσαίους πληθυσμιακά δήμους και να μην βγάζουν εκπρόσωπο. Συνεπώς, το αντιδραστικότερο εκλογικό σύστημα που προτείνετε έρχεται να προσθέσει ακόμα πιο πολλούς περιορισμούς και αποκλεισμούς για να ενισχύσετε περισσότερο το αστικό δίπολο και σε επίπεδο τοπικής διοίκησης. Βέβαια, τον ίδιο στόχο με διαφορετικό τρόπο εξυπηρετούσε και το εκλογικό σύστημα που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κολοβή απλή αναλογική του κρατούσε αλόβητο το εκβιαστικό χαρακτήρα του δεύτερου γύρου, με αιχμή τον προσωποπαγή θεσμό του Δημάρχου Περιφερειάρχη, ως τον κύριο εκφραστή της αστικής συνένεσης στις αντιδραστικές ανατροπές στην τοπική διοίκηση. Με λίγα λόγια, έχετε κοινή στρατηγική επιλογή να ευθυγραμμίζετε τη λειτουργία και χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης με αφετηρία και προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων μακριά και ενάντια στις λαϊκές ανάγκες και αγωνίες που διαιωνίζονται και παραμένουν ακάλυπτες. Για μας, η ισοτιμία της ψήφου σημαίνει απλή, ανώθευτη, αναλογική και στην εκλογή των τοπικών οργάνων, χωρίς να έχουμε καμιά αυταπάτη για το ρόλο της τοπικής διοίκησης ως περιφερειακού κρατικού θεσμού που ευθυγραμμίζεται με την αντιλαϊκή πολιτική του κεντρικού αστικού κράτους. Τι στόχο λοιπόν εξυπηρετούν οι αλλαγές? Θέλετε με πιο απόλυτο και γρήγορο τρόπο η τοπική διοίκηση να γίνει πιο αποτελεσματική στην προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής, εξυπηρετώντας πιο αποτελεσματικά και ενιαία τις γρήγορες μεταβολές στις ανάγκες και προτεραιότητες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Φυσικά, σε καμιά περίπτωση δεν σας ενδιαφέρουν οι ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, γιατί
Αυτές τις συρρυκνώνετε και τις ιδιωτικοποιείτε. Πόσο ευσταθούν οι αιτιολογίες που επικαλείστε περί έλλειψη κυβερνησιμότητας. Μα στις περισσότερες περιπτώσεις παρέα ψηφίζετε την κοινή στρατηγική σας ενίσχυσης των επιχειρηματικών συμφερόντων και κερδοφορίας από την εκμετάλλευση δημοτικής περιουσίας και υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Δήμο Πειραιά, το πρώτο λιμάνι της χώρας. Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο ψήφισε τη δημιουργία αναπτυξιακού οργανισμού που θα λειτουργεί ως όχημα για να περάσουν ευκολότερα και πιο γρήγορα κομμάτια αρμοδιοτήτων και υποδομών των Δήμων στην εκμετάλλευση και κερδοφορία του ιδιωτικού κεφαλαίου, αλλά αν και δεν δικαιούτο συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, ωστόσο, παραιτήθηκε σύμβουλος της συντηρητικής παράταξης για να συμμετέχει ο επικεφαλής του συνδυασμού του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Αμπελαβίλας. Τόσο αγαστή είναι η συνεργασία σας, όπως και εδώ, μέσα στο Κοινοβούλιο. Πριν 5 ημερών παρέα ψηφίσατε την παραχώρηση του ελληνικού. Στην περιφέρεια παρέα ψηφίσατε την επέκταση της τοξικής βόμβας της κομματερής της Φυλής. Τελικά, κάλπηκε η αντιπαράθεση μεταξύ σας για το ποιος θα είναι οδηγός και ποιος συνοδηγός στη διαχείριση της αντιλαϊκής πολιτικής και της φτώχειας που δημιουργεί η πολιτική σας. Κοινή και με συνέχεια η πολιτική που στηρίζεται φαίνεται στην τοπική φορολογία, στην ανταποδοτικότητα σε όλες τις υπηρεσίες, παραχώρηση υπηρεσιών των Δήμων σε ιδιωτικά συμφέροντα, φωτισμός, πράσινα και άλλα, σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Εξάλλου, εμάς δεν μας κάνει εντύπωση. Εσείς οι ίδιοι είσαστε που συνυπογράψατε το τρίτο μνημόνιο. Ιδιωτικοποίηση στα 14 αεροδρόμια, τσάκισμα της Εθνικής Σύμβασης Εργασίας, το χτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας που ξεκινήσατε και ούτω καθεξής. Μακρύς ο αντιλαϊκός κατάλογος. Βέβαια, δείχνετε συμπάθεια και φιλανθρωπία στα τεράστια προβλήματα από όρια της αντιλαϊκής πολιτικής σας που ζει ο λαός, ανεργία, φτώχεια, ανασφάλεια. Όλες λοιπόν οι αστικές κυβερνήσεις έχετε διαμορφώσει ένα σφιχτικό αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο όλα τα προηγούμενα χρόνια στην τοπική διοίκηση, μετατρέποντας δήμους και περιφέρειες σε μοχλό επέλασης της αντιλαϊκής επίθεσης, ανατροπής εργασιακών σχέσεων, εμπαρωματοποίησης βασικών κοινωνικών δομών, χαράτσωμα και φοροεπιδρομή και ούτω καθεξής. Το συνεχίζετε, γι' αυτό και εμείς καταψηφίζουμε τα τερατούργηματά σας.